Είμαστε έτοιμοι να δούμε λίγο το Χρήστο Λυσαία και τη φίλη μου. Γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα στο Season Store. Καλημέρα, καλημέρα. Σύση, τι κάνεις? Είμαστε στο Season Store στο Γέρακα. Καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο τα λέμε με τη Σύση. Κάθε χρόνο, ναι, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε. Έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα φέτος, να δείτε. Είμαστε εδώ στο Γέρακα. Θέλω να σας πω ότι έχει τα πάντα, παιδιά. Από λαμπάκια, στολίδια, δέντρα με τέλεια φυλώματα. Χρήστο, πολύ αληθοφανή. Μου, ξεκίνησε να κάνεις λίγο μία βόλτα, να πάρουμε μία ιδέα. Πάμε. Από όλα. Να μας δείξει η κυρία Σύση εδώ, να μας πει τι είναι αυτό το ωραίο δέντρο που βλέπουμε. Βλέπετε ένα τέλειο δέντρο. Βλέπουμε ένα δέντρο που έχουμε κάνει φέτος μια πάρα πολύ καινούργια πρόταση, που έχουμε βάλει πάρα πολλά χρώματα διαφορετικά. Ναι. Minimal, ναι, θα έλεγα. Αλλά έχουμε δώσει μια ιδέα ώστε ο κόσμος να μπορέσει να δώσει πολλά δικά του παλιά στολίδια και να δώσει μια διαφορετική αίσθηση στο δέντρο. Οπότε να χρησιμοποιήσει ό,τι στολίδια θα μπορούσε να έχει από άλλες χρονιές για να μπορέσει να κάνει μια καινούργια πρόταση. Βέβαια, κυρία, οι χρωματισμοί έχει ξεκινήσει ο κόσμος. Ταιριαστή. Οι χρωματισμοί, ναι, προσπαθήσαμε φυσικά να τους ταιριάξουμε, αλλά έχουμε δώσει πάρα πολλές καινούργιες προτάσεις για φέτος. Θα μας βοηθήσει κάποιος το χώρο. Ο συνάδελφος εκεί, ο κάμεραμάν, λίγο να περπατήσουμε στους διαδρόμους του καταστήματος για να πάρουμε λίγο μία ιδέα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί, το γνωρίζουμε. Κάποιοι ήδη έχουν ξεκινήσει να στολίζουν από νωρίς τα σπίτια τους. Να πάρουμε λίγο κάποιες ιδέες. Εδώ βλέπουμε το λευκό να κυριαρχεί, αλλά πια όχι εδώ, μόνο ναι, με μπάλες. Αλλά και διάφορα στολίδια επάνω και διάφορα μεγάλες κούκλες. Δηλαδή παλιότερα τις κούκλες θα τις βάζαμε στις σκάλες, Σύση μου, θα τις βάζαμε σε κάποια σημεία στο τζάκι, στην κουζίνα, ακριβώς, σε ένα τραπέζι. Ακριβώς. Τώρα βλέπω ότι ναι, γίνονται στοιχεία να μπουν πάνω στο δέντρο. Να μπουν πάνω στο δέντρο και αυτό του δίνει μια ζεστασιά. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να βάλουμε ό,τι θα μπορούσαμε να έχουμε σε κούκλες και γίνεται ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Παραμυθένιο το σκηνικό. Έχετε κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο σπιτάκι. Ένα χωριό έχουν κάνει, θέλω να σας πω, φέτος. Να το δούμε έχουμε λίγο. Κάνει, ναι, έχουμε κάνει. Είναι σε άλλο όροφο το χωριό, αλλά το έχουμε σε πλάνα, θα τα δείτε. Α, είναι, τι ωραίο. Παιδιά, είναι τρεις όροφοι εδώ πέρα, όλο πράγματα χριστουγεννιάτικα, φανταστικά. Φανταστικά, είναι παραμύθι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολλά δώρα. Έχουμε και πάρα πολλά δέντρα, συγγνώμη. Το δέντρο πολλά φέτος. Δέντρα και θέλω να σας. Υπάρχουν κάποιες, κάποια τάση σχετικά με το δέντρο, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το δέντρο είναι ένα βασικό σίγουρα στοιχείο που είναι, πρέπει να είναι απαραίτητα στο χώρο μας. Και έχουν ξεκινήσει φέτος πάρα πολύ νωρίς ο κόσμος να στολίζει. Ξεκινήσανε από 1η Νοέμβρη, ήταν ήδη όλοι έτοιμοι στολισμένοι. Πάρα πολλοί πελάτες μας. Εγώ ακόμα δεν στόλισα. Ούτε αλήθεια, ναι, η ζέστη δεν μας. Στο πλατό πότε θα στολίσουμε, Μάντι μου? 21 Νοεμβρίου λοιπόν εμείς θα στολίσουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέη, θέλω να σου δείξω για κάτι που βρήκα για σένα και θα στο φέρω. Είναι αυτό εδώ. Είναι, το ξεχώρισα και είναι για σένα. Σήμερα νομίζω σήμερα. Θα το φορέσω αύριο και θα κυκλοφορώ έτσι εδώ μέσα. Στο πλατό. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλάκια. Καλές δουλειές. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.